ζωγραφική μου είναι ανθρωποκεντρική. Αποτελείται από κομμάτια που έχουν σκηνές δρόμου ή μεγάλες προσωπογραφίες από ανθρώπους που συνάντησα στα ταξίδια μου. Επειδή έζησα και αρκετά χρόνια στο Παρίσι, πολλά από αυτά, κυρίως οι σκηνές δρόμου που εκθέτω απόψε, είναι επηρεασμένα απόλυτα από την διαβιωματική σχέση που εξακολουθούν να έχουμε το Παρίσι. Το κύριο χαρακτηριστικό των έργων μου είναι να αναδείξω το φως, τις διαβαθμίσεις του, τις αντανακλάσεις του και έτσι να κάνω να πεταχτεί, να γεννηθεί, θα έλεγα, να διαμορφωθεί, να σχηματοποιηθούν οι σκηνές αυτές που παρουσιάζω. Πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει. Κρίνω και την έκθεση εδώ πέρα, η οποία πραγματικά είναι μια ακόμα επιτυχία. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα και είναι και ωραίος ο χώρος που έχετε και πολύ μ' άρεσε όλη αυτή η ιστορία. Ξεχωρίσατε κάποιο από τα έργα του? Εγώ θα πάρω αυτό με το κορίτσι. Για τον πατέρα μου που έκανε επιτέλους αυτό που είχε όνειρο εδώ και μία τριακοντά ετία και που το μάζευε και βγήκε πραγματικότητα και πραγματικότητα είναι καλύτερη και από αυτό που ονειρευόταν πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενος, τα κατάφερε και τα κατάφερε εξαίσια και θα υπάρχει και μέλλον. Θα προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα στο μέλλον, δεν είναι η μόνη φορά και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και του εύχομαι να συνεχίσει και να είναι έτσι ευτυχισμένος και να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αγαπάω και θαυμάζω πάρα πολύ τον κύριο Θέμη Ξηδιά και εύχομαι η επόμενη έκθεση να είναι στο Παρίσι. Πώς σας φάνηκε η σημερινή έκθεση? Είστε περήφανοι για τον άντρα? Πολύ περήφανοι για τον Θέμη που κατάφερε να κάνει το όνειρό του, γιατί για αυτά είναι ένας κόπος το οποίο ο Θέμης δεν το θεωρεί κόπο, γιατί είναι η ψυχή του, η ζωή του. Με αυτά ζει, τα δουλεύει με κέφι, ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα έκανε έκθεση για εμπορικό. Είναι τελείως, τα δουλεύει καλοκαίρια στο νησί και στη Μάνη. Και όλοι μαζί, βέβαια, για μένα ο κάθε πίνακας είμαι κι εγώ μέσα, γιατί ξέρω πώς ξεκίνησε, πώς έφτιαξε το φόντο. Καμιά φορά δεν είναι έτσι όπως το βλέπουμε, είναι αλλιώτικο, το αλλάζει, το παβέ κάτω, τα κάνει όλα με φώτος και τα δημιουργεί και κάνει πολύ ωραία. Αλλά είναι τελειομανής, θα το βάλει απέναντι, θα το κοιτάει, το ξαναφύνει, το ξαναπιάνει μετά από μια εβδομάδα. Και είναι αυτό το αποτέλεσμα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμάς μας αρέσουμε. Δηλαδή είμαστε η ψυχή μας και τη Θέμη και τη δική μου. Έχετε ξεχωρίσει σε κάποιο πίνακα που είναι αγαπημένο σας? Ξεχωρίσει βεβαίως την κυρία του Κόπερ εκεί, με το περίεργο βλέμμα και την πολύ ωραία φούστα. Ναι. Έχει εμπνευστεί από κάτι γενικά από εσάς, δηλαδή κάποιος πίνακας έτσι γενικά? Όχι, δεν νομίζω, όχι. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς, γιατί σπίτι έχουμε και... Τα μάτια εδώ πέρα μήπως? Αυτά, δεν ξέρω, εσείς θα το πείτε.
Να πω ότι απόψε ολοκλήρωσα ένα ακόμα όνειρό μου. Ήταν ένα νεανικό μου όνειρο που το είχα από μικρός και κάποια στιγμή είπα ή τώρα ή ποτέ και το έκανα. Έτσι έφυγε από το Παρίσι, πήγα στην Καλό Τεχνών και από τότε επέστρεψα και έχω αφιερωθεί στο μοναδικό αληθινό πάθος τη ζωγραφική. Αν και είναι λίγο δύσκολο βέβαια, ξεχωρίζετε κάποιο από τα έργα σας έτσι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο? Όλα τα αγαπάω, δεν μπορώ να πω γιατί κάθε άλλο είναι οι προσωπογραφίες, γιατί μου αρέσει το, είπα πριν ότι είναι ανθρωποκεντρικά, μου αρέσει ο άνθρωπος, έχω βάλει τον άνθρωπο, θα μπορούσα να πω στο κέντρο του δικαστικού μου κόσμου. Επειδή τυχαίνει να έχω δει τα έργα πολύ νωρίτερα, μπορώ να πω ότι ήταν που ήταν τέλεια, όλα εξαιρετικά, τώρα έχουν αναδειχθεί τελείως διαφορετικά και δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό το αποτέλεσμα. Είναι φανταστικό, είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ περήφανη. Το αγαπημένο μου, ναι, είναι αυτό, εννοείται, όλος τυχαίως, το αγαπώ πάρα πολύ. Το είχα δει από μικρό σχέδιο μέχρι που τελείωσε, είναι κάτι το καταπληκτικό. Ο Θέμης, ο Ξηδιάς, είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και σήμερα ανακαλύπτει ότι είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του. Νομίζω ότι πιάνει πάρα πολύ ωραία το συνέστημα των ανθρώπων και την κίνηση του σώματος. Μου αρέσουν τα θέματα του στα πρόσωπα και ειδικά και στις σκηνές του δρόμου που έχει από την άλλη μεριά. Από την άλλη αίθουσα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικός. Από τη δικιά μου την πλευρά μου αρέσουν αυτός ο πίνακας εδώ που είναι ο Αιγύπτιος και φυσικά η κοπέλα κάτω, η Σαουθαφρικάνα. Νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχημένα έργα και έχουν πιάσει πάρα πολύ καλά και την ανατομία και το συνέστημα στο πρόσωπο και φυσικά το αγαπημένο μου έργο είναι κάτω. Εκεί ο νεαρός με το που φάνε και τη βροχή, εκεί νομίζω ξεφεύγει η πινελιά του. Νομίζω ότι αυτός ο πίνακας ο συγκεκριμένος για μένα είναι ο πιο αγαπημένος από όλους. Είμαι πανευτυχής που βλέπω αυτά τα οποία έχει φτιάξει ο Θέμης. Αλλιώς να ξέρεις 22 χρόνια ότι πιάνει το χέρι και όσο βλέπεις αυτή την εξαίρεση. Είμαι εντυπωσιασμένος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση είναι καταπληκτική. Τα έργα είναι υπέροχα, έχουν χρώμα, είναι φανταστικά. Πραγματικά είναι σαν να βλέπω το Παρίσι. Υπάρχει κάτι έτσι που ξεχωρίσατε? Το δρόμο τον βροχερό. Είναι αυτό που περιμένατε έτσι μετά από τόσα χρόνια? Το είχε καλύτερο. Καλύτερο. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι μεγάλη μας τιμή που παρουσιάσουμε σήμερα την έκθεση του Θέμη Ξηδιά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια ευαισθησία. Μέσα από μια βιωματική διαδικασία έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις εικόνες, τις μνήμες, μέσα από τα ταξίδια του, μέσα από τις διαδρομές του. Και τα έργα του αποτυπώνουν αυτό ακριβώς, τις μνήμες, την ευαισθησία, τους τόπους που έχει ζήσει, που έχει επισκεφτεί και είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζεται κανείς με ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη. Ξεχωρίσατε κάτι από τη σημερινή? Δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζω κάποιο έργο. Όλα τα έργα για μένα είναι αριστουργηματικά. Θα μπορούσα να πω ότι σαν συνοχή, σαν συλλογή, όλη αυτή η ενότητα αποπνέει έτσι μια αγάπη για τη ζωή και έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι αποσπασματικά. Thank you.
άνθρωπος αγωνίζεται, ο άνθρωπος ελπίζει, ο άνθρωπος εκφράζει αισθήματα, συστήματα, επικοινωνεί. Και άρα λοιπόν πάντα στα έργα μου είναι σε πρώτο πλάνο ο άνθρωπος που εκφράζει και όλο τον πίνακα. Βγάζει όλο τον πίνακα. Γι' αυτό και έχω μια προτίμηση της, και στις προσωπογραφίες, αλλά ακόμα και στις σκηνές δρόμου. Το επίκεντρο σε όλα είναι ο άνθρωπος. Είναι σε πρώτο πλάνο.